Και πάμε στην επόμενη είδηση που έχει να κάνει με την ΕΞΗ, για να μας πεις ποιες είναι οι επενδύσεις στην ελληνική βιομηχανία πληρωμών. Και μόνο το τι αποτελεί η ελληνική βιομηχανία πληρωμών είναι μια συζήτηση από μόνη της. Είναι ηλεκτρονικές πληρωμές και φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα ελντοράντο πολύ σημαντικό, εντός εισαγωγικών η λέξη ελντοράντο. Λοιπόν, και εμείς έτσι, όταν διαβάσαμε και τη δήλωση του κυρίου Παπαδόγλου, που είναι Deputy CEO της ΝΕΞΗ Ελλάδος, ήταν έκπληξη. Δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς το μέγεθος του ανταγωνισμού, αλλά και των επενδύσεων που γίνονται σε αυτή την αγορά. Την τελευταία διετία έχουν επενδυθεί περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην ελληνική αγορά, στην ελληνική βιομηχανία πληρωμών, με προεξάχουσες τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Είναι το λεγόμενο fintech. Και αν παρατηρήσει κάποιος και τα όσα γίνονται στον τομέα των τραπεζών, αλλά και των προμηθειών, αλλά και των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο αμυγός, αλλά και στον τομέα της τεχνολογίας που υποστηρίζει το κομμάτι του fintech, δεν εκπλήσεται. Ίσα-ίσα επιβεβαιώνεται αυτό που λέγεται, ότι είναι μια ακμάζουσα αγορά που τώρα χτίζεται και δημιουργείται και έχει αρκετά να δώσει, και θα δούμε πολλά περισσότερα από την εξέλιξή της στους επόμενους μήνες. Η ΝΕΞΗ επισημαίνει, ο CEO της ΝΕΞΗ επισημαίνει, ότι ακριβώς οι χρήστες των ψηφιακών πορτοφολιών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,3 δισεκατομμύρια. Στην Ελλάδα τα πίστευτα πράγματα είναι ανωδικά. Οι ΝΕΞΗ συναλλαγές της ΝΕΞΗ Ελλάδος, οι συναλλαγές της αγγίζουν τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ και υποστηρίζει πάνω από το 40% της τουριστικής βιομηχανίας, που είναι μια πολύ σημαντική βιομηχανία στην οποία έχει παρουσία η συγκεκριμένη εταιρεία. Και βέβαια τονίζεται ότι για μια ακόμη φορά ότι εδώ η καινοτομία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, παράλληλα με την εξέβρεση και τη διατήρηση του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να σχεδιάσει και να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση του τομέα fintech. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λέτα, και για το σημερινό σου ρεπορτάζ. Προτείνω μια από τις επόμενες ημέρες να στρέψουμε το βλέμμα μας και στη Revolut, η οποία είναι μια εταιρεία του είδους, πάρα πολύ διαδεδομένη στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά αρχίζει κατακτά και αυξανόμενα κοινά. Εμείς μέσα από τα διεθνή δισογραφικά δίκτυα πριν από περίπου μια εβδομάδα βλέπαμε την προσπάθεια και την προσδοκία της να πάρει πράσινο φως από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Και γενικά είναι ο τρόπος της επόμενης μέρας. Και είναι και ανταγωνιστικό όλο αυτό στο υπάρχον συστημικό τραπεζικό σύστημα. Ακριβώς, Μαρία. Και φαίνεται και η Ελλάδα ότι έχει ένα σημαντικό μερίδιο σε αυτή τη μάχη και σε αυτό το χάρτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λέτα Καλαμαρά.